Σε μια εκδήλωση στη Δυτική Όχθη της Αθήνας, παρουσία των εργαζομένων, ο ιδιοκτήτης των σούπερ μάρκετ Μασούτης, Γιάννης Μασούτης, έκοψε την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα. Περάσαμε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου. Αυτός ήταν ένας στόχος από πέρσι, που με μεγάλη επιμονή, πείσμα, όρεξη και πολλή δουλειά φυσικά από όλους μας τα καταφέραμε. Σήμερα γιορτάζουμε. Σήμερα έχουμε την κοπή της πίτας διαμαντής μας ως ΑΕ, του νοτίου τομέα. Έχουμε σήμερα τα προσωπικά από τα καταστήματα της Αθήνας, της Λαμίας, της Πάτρας, της Λαφπάρτου και της Χαλκίδας. Είναι μια πολύ έτσι, ευχάριστη και ιδιαίτερη εκδήλωση. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε. Και να πω να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα. Η αλήθεια είναι ότι το 23 ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά, όπως και η αρχή του 24. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδο για τους Έλληνες καταναλωτές. Ξέρουμε ότι το θέμα των ανατιμήσεων παίζει πολύ ψηλά στην ατζέντα και το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Εμάς η δέσμευση από την πλευρά μας είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε τα προϊόντα μας να είναι όλο και πιο προσιτά στον Έλληνα καταναλωτή. Προσπαθούμε καθημερινά και μαζί με την εξυπηρέτηση, το προσωπικό μας, αλλά και μαζί με το εμπορικό μας πλάνο, το οποίο διευκολύνει τον Έλληνα καταναλωτή στις αγορές του, ώστε τα προϊόντα να είναι όσο πιο φθηνά γίνεται και οι τιμές να είναι όσο πιο δίκαιες γίνονται. Την εκδήλωση παρουσίασε ο γνωστός ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα γιορτινό κλίμα. 48 χρόνια από το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος Σαλονίκη, στην Κρυστάλλη. Το καρτάσι ανοίγει το κατάστημα, μπαίνει το καρότσι, γεμίζει. Στο περιθώριο της εκδήλωσης τιμήθηκαν καταστήματα των σούπερ μάρκετ Μασούτης και δόθηκαν δώρα στους διευθυντές τους.